λίγο. Πάμε τώρα για τα κόσμια. Άκου να μαθαίνει. Έτσι. Μπήκε το σωστό. Μες στα μάτια μου λες την αλήθεια. Λοιπόν, η ζωή μου είναι τώρα. Τι έγινε? Τίποτα. Τι έχει συμβεί? Γελάει όλο νόημα. Θέλω να ξέρω τι θα πει. Ξεκινάμε με κάτι που δεν είναι τόσο ευχάριστο, αλλά τουλάχιστον η ζωή δείχνει ότι συνεχίζεται και ότι τα πράγματα παίρνουν σιγά σιγά το δρόμο τους μετά από δύσκολες στιγμές και απώλειες. Χθες στη Θεσσαλονίκη, στον Μπαρμπαρέλα, ο Στέλιος Ρόκος έκανε μία τελευταία εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν. Είχαν διακοπεί φυσικά οι εμφανίσεις του μετά το θάνατο του αδερφού του στα τέλη του 23, τις τελευταίες μέρες του 23. Και χθες, παρέα με τον Διονύση Σχοινά, έκαναν το closing του Μπαρμπαρέλα για να αποχαιρετήσουν τον κόσμο, γιατί ήταν πάρα πολλές συγκρατήσεις, πάρα πολύ το κοινό, ναι, πολύ μεγάλη αγάπη. Να δούμε τι είπε ο Στέλιος Ρόκος πάνω στη σκηνή, δύο εβδομάδες μετά το χαμό του αδερφού του. Μπράβο σε εσάς, γιατί μου δώσατε αυτό που χρειαζόμουν, την αγάπη για αυτή την αγκαλιά. Αλήθεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν θέλω να φύγω όμως έτσι, θα φύγω χαρούμενα και θα φύγω με το φιλαράκι μου εδώ πέρα, το Διονύση, παρτάροντας τρελά. Ο επαγγελματισμός του Στέλιου Ρόκου, γιατί σε μια τόσο δύσκολη στιγμή ανέβηκε πάνω κανονικά στην πίστα, τραγούδησε, ο κόσμος διασκέδασε κανονικά. Και πόσο είναι δύσκολο είναι. Μέσα από τη δουλειά που αγαπάει και από τον κόσμο που επικοινωνεί και εισπράττει αυτή την αγάπη σε τόσο δύσκολη στιγμή, γιατί είναι ο δεύτερος αδερφός που χάνει. Είναι τραγικό. Πολύ δύσκολο. Και είδα και φωτογραφία της μητέρας του με όλα τις ταγκόνια. Που... ήταν πολύ συγκινητική. Πολύ συγκινητική, πολύ... ρε παιδί μου. Πολύ... δηλαδή, πώς μπορεί να τα φέρει η ζωή τόσο και πολύ. Και θυμάσαι, Μαρία, το κάνουν αυτό που πάνε κατευθείαν θέατρο για εργασιοθεραπεία, ναι, για να μπορέσουν να βελτιώσουν όλη αυτή τη δυσκολία στην καθημερινότητά τους. Ο ίδιος ο Στέλιος Ρόκος είχε περάσει πέρσι τέτοια εποχή περίπου, αν θυμάστε, μια περιπέτεια με την υγεία του, με την καρδιά του. Ναι, ναι, και αυτός. Και είχε πάρει μεταφερθεί από τη Λίμνο. Ήταν μαζί του στο πλευρό του η γυναίκα του, η Λαλεγκόφα. Και τελείωσε το σχήμα αυτό. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη στον Μπαρμπαρέλα, Θοδωρής Φέρης με Ζόζεφιν. Οπότε η ζωή συνεχίζεται. Να είναι καλά, να χαίρεται τα παιδιά του. Δεν ξέρω αν έχει γόνια ο Ρόκος. Δεν νομίζω ότι έχει. Όχι, όχι ακόμη. Πάμε να